Περιμένουν λύσεις οι πολίτες, κύριε Ευσταθίου. Βλέπουν την ακρίβεια να ξεφεύγει, τους λογαριασμούς του ρεύματος να φουσκώνουν και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Έρχεται κάτι να περιμένουν, μπορεί να κάνει κάτι η Βουλή, το κράτος, η κυβέρνηση, η Ευρώπη, έχουν κάτι να περιμένουν. Κοιτάξτε να δείτε, αυτές οι έκτακτες, οι εξαιρετικές συνθήκες τις οποίες περνούμε, όχι μόνο εμείς αλλά και η Ευρώπη αλλά και ο κόσμος όλος, λόγω αυτής της ιδιάζουσας κατάστασης από τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και την γενικότερη πολιτική και οικονομική κατάσταση, είναι αυτό το οποίο λέμε εμείς ότι δημιουργούν τις συνθήκες για παρέμβαση του κράτους προς υποβοήθηση των κανόνων της αγοράς. Δηλαδή ακόμα πώς μπορεί να παρέμβει το κράτος και πού να το κάνει άμεσα. Εξηγήστε μας, τι εννοείτε. Η ίδια συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι τρεις συνθήκες οι αρχικές αλλά και το κείμενο της τελευταίας συνθήκης προβλέπουν ότι σε έκτακτες περιπτώσεις, σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν κάποια ζητήματα να μην αφήνονται μόνο να λειτουργούν με βάση τους κανόνες της αγοράς αλλά να δικαιολογείται παρέμβαση του κράτους. Άρα και πρακτικά τώρα το κράτος τι τους λέτε να κάνουν, κύριε Ευσταθίου? Πρέπει το κράτος να επέμβει. Το κράτος πρέπει να βοηθήσει είτε με την επιχορήγηση κάποιων προϊόντων είτε με την απάμπληση ή βοήθεια ή το έλεγχο της τιμής προς τα πάνω και να αναλάβει το κράτος. Έτσι γίνεται και να φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Παλαιότερα, επί δεκαετίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος Σιλικιώτης με βέβαιος δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει, για δεκαετίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση συζητούσα για την κοινή ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική, η οποία και έφερνε πολύ μεγάλο κόστος στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έλεγαν ότι ναι, θα στηρίζουμε τα αγροτικά μας προϊόντα προκειμένου να διατηρήσουμε και την αγροτική τάξη και να διατηρήσουμε ένα ελάχιστο ποσοστό προϊόντων τα οποία σε πρώτη ζήτηση να έχουμε πρόσβαση. Επομένως, ναι, ανεξαρτήτως του κόστους, κάποια ζητήματα θα πρέπει το κράτος μας να επέμβει όπως επεμβαίνουν, τουλάχιστον θα πρέπει να επεμβαίνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα του καλείται το κράτος να επέμβει και έχει μηχανισμούς να βάλει, υπάρχουν, θεωρείτε, κάποια όρια. Βεβαίως υπάρχουν και θα πρέπει να τους ενεργοποιήσουμε προτού είναι αργά. Απαλά και χωρίς μηχανισμούς. Το κάθε κράτος έχει και ένα περιθώριο εθνικής πολιτικής αναλόγως με τις συνθήκες του κάθε κράτους. Στην Κύπρο είμαστε ένα κράτος το οποίο δεν έχουμε τη δυνατότητα να απευθυνθούμε σε διπλανά κράτη είτε για ενέργεια, είτε για καύσιμα, είτε για αγροτικά ή άλλα προϊόντα. Όλα θα πρέπει να περάσουν από θάλασσα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό σημαίνει ότι αύξηση της τιμής λόγω της κατακόρυφης ανόδου των ναύλων με τις θαλάσσιες μεταφορές. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι δικαιολογητικοί, μάλιστα, οι οποίοι επιτρέπουν και επιβάλλουν για λόγους κοινωνικής αλληλεγγύης το κράτος να παρέμβει. Τι δεν λέει, μπορούμε να τα αφήνουμε όλα στον αυτό μας. Θα δούμε σύντομα, κύριε Ευσταθίου. Κύριε Κυριακού, πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου ότι η Κύπρος διαφέρει από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γεωγραφικά και πολιτικά και οικονομικά. Υπάρχουν οι συνθήκες για την Κύπρο λόγω του ότι είμαστε το νησιώτικο, το μοναδικό νησιώτικο κράτος. Η Μάλτα είναι και αυτή, αλλά είναι πολύ κοντά στην Ιταλία, πάρα πολύ κοντά στην Ιταλία. Η Ιρλανδία δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είναι νησιώτικο κράτος. Είστε ένα ημικατεχόμενο κράτος. Έχουμε τα προβλήματα τα οποία όλοι γνωρίζουμε. Δικαιούμαστε σαν Κύπρος να εφαρμόσουμε δική μας εθνική πολιτική σε περιόδους κρίσεων. Αυτά τα πολύ ωραία τα οποία έχουν πει οι συνάδελφοι, οι λεπτομέρειες έχουν τη σημασία τους, αλλά το βασικό είναι το εξής. Θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι σε περιόδους όπως οι συγκεκριμένοι θα πρέπει το κράτος να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Δεν μπορεί άλλος πως. Είναι η περίπτωση που λέγαμε πάντοτε ότι αν δεν στηριχθούν οι παραγωγικοί τομείς της οικονομίας, αν δεν στηριχθούν οι οικονομίες στο σύνολο της,
τότε τα προβλήματα θα είναι, έχουν το χαρακτήρα ντόμινο στο μέλλον. Επομένως, τώρα θα πρέπει να ληφθούν. Και ας αφήσουμε τα μακροπρόθεσμα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όλα αυτά τα πολύ ωραία, να τα αφήσουμε στο μέλλον, να δούμε τώρα πώς αντιμετωπίζουμε την κρίση. Είναι κρίμα ο κόσμος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φσταθίου.